Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα ανοίξουμε ένα κουτί από το Wishbox, το οποίο ήταν μια special προσφορά για μία από τις προσφορές που βγήκαν λόγω της Black Friday. Νομίζω αυτή ήταν και η πρώτη δυνατή προσφορά, τη Δευτέρα που μας πέρασε ξεκίνησε αυτό. Γενικά όλη η εβδομάδα την κάναμε μαύρη εδώ στην Ελλάδα. Ελπίζω να υποφεληθήκατε αρκετοί από αυτή την προσφορά ή από γενικά άλλες προσφορές. Να πούμε ότι εδώ έχει βγει ένα πολύ γαμάτο κουτί, το οποίο θα έχει μέσα 5 ποπάκια στα 50 ευρώ. Τα 4, 4 απλά ποπάκια από αυτά που έχουμε επιλέξει εμείς και το ένα θα είναι κάποιο chase. Και ένα από 4 chase πάλι που επιλέγαμε εμείς, κάποια από αυτά τα 4. Έβαλα και εγώ 4 chase που θέλω. Να πούμε ότι εντάξει, δηλαδή συμφέρει πάρα πολύ. Ας πούμε, βγαίνει 10 ευρώ ένα απλό ποπάκι και 10 ευρώ το chase. Μια πολύ καλή προσφορά, ειδικά για κάποιον που θέλει να αποκτήσει κάποια από αυτά τα 4 chase. Μας έφτασε κάπως έτσι και δωρεάν μεταφορικά είχε έτσι. Οπότε βγαίνει καθαρά 10 ευρώ το κομμάτι και 10 ευρώ το chase. Αυτό νομίζω φτάνει σε επίπεδα handling. Πάμε να τα ανοίξουμε λίγο. Από ό,τι είδα τώρα το Wishbox έχει γενικά, η γενική προσφορά του μάλλον για το Black Friday είναι 30%. Επίσης μια ακόμα καλύτερη προσφορά. Να πούμε ότι το Wishbox είναι το ίδιο μαγαζί με το Toys for Kids στην Θεσσαλονίκη. Το ίδιο μαγαζί που προμηθεύει τα Village Movie Stores. Μεγάλο μαγαζί, είδατε και το pop hunting μας νομίζω την τελευταία φορά που πήγαμε εκεί. Ναι, πολύ ωραίο παγετάρισμα να βλέπω. Εντάξει, και εδώ έχουμε ένα κουτί από κούπα για να τα προστατεύει, να μην κουνηθούν. Κάτσαν ακριβώς όλα. Εντάξει, είδα ποιο είναι το chase. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το chase, το οποίο εντάξει, κατάλαβα ποιο είναι αμέσως. Τα κράξα λίγο γενικά αυτά εδώ, αλλά εντάξει. Θα δούμε, λίγες μέρες μείνανε για να έρθει η ταινία, να δούμε και αυτά τι ρόλο θα παίξουν. Ωραίο παγκετάρισμα βλέπω, εντάξει. Το pork, το οποίο δεν έχει πολλές διαφορές σχέση με το κανονικό απλό ποπάκι του pork, μόνο λίγο το χρώμα στο κεφάλι του αλλάζει από ό,τι είδα. Από τη νέα σειρά pop του Star Wars, το pop Star Wars νούμερο 198. Θα το δείτε, εντάξει, τώρα σε σχέση με το κανονικό pop, το κανονικό pop ας πούμε έχει καφέ στο κεφάλι ενώ αυτό είναι άσπρο. Αρκετοί κράξανε αυτό το νέο κουτί, αυτό το χρώμα, εμένα μπορώ να πω ότι μ' άρεσε, εντάξει. Δηλαδή λίγο διαφορά σε σχέση με το παλιό που ήταν απλά ένα μαύρο που έγραφε Star Wars από αυτήν εδώ τη σειρά, την καινούργια σειρά από Pop Star Wars. Συνεχίζουμε, πάμε στο δεύτερο ποπάκι. Το οποίο εντάξει, οπότε από αυτά τα 4 chase που έβαλα μου ήρθε το pork και αυτά είναι pop της επιλογής μου όλα. Ναι, εδώ έχουμε την Daenerys Targaryen, πανέμορφη Daenerys Targaryen, πανέμορφη Khaleesi μάλλον. Από την πρώτη σειρά του Game of Thrones οπάκια που βγήκανε, το Pop Game of Thrones νούμερο 03 βλέπουμε. Εντάξει, ακόμα δεν την είχα προσθέσει για κάποιο λόγο αυτή στη συλλογή μου, οπότε τώρα έχω κλείσει και από την πρώτη σειρά. Αυτή η σειρά, όσα έχει εδώ πίσω τουλάχιστον το Edition, αν έχει κλείσει επισήμως, ωραία. Πάρα πολύ όμορφο πάκι αυτή έτσι με τον Draco στο χέρι του, στον πράσινο. Συνεχίζουμε και τα υπόλοιπα από ό,τι βλέπω είναι Stranger Things. Ναι, είναι η πανέμορφη Nancy από το Stranger Things, η μεγάλη αδερφή του Michael. Να πούμε ότι εδώ, αν βλέπω καλά, αυτή είναι η έκδοση που βγήκε εκεί να κυνηγήσει το Demogorgon το βράδυ. Ναι, αυτή είναι αυτά που είχε βάλει στα χέρια που τα είχε δέσει και κρατάει το όπλο. Ωραία, εδώ βγήκε για κυνήγι από αυτήν την σειρά. Αυτή είπε να ήταν η τρίτη σειρά από, η δεύτερη σειρά από Stranger Things που έχει βγει. Αυτό όπως είπαμε το Television νούμερο 514. Συνεχίζουμε πάλι με Stranger Things, νομίζω θα παίξουμε. Ναι. Εδώ έχουμε τον Brenner, τον γνωστό Πάπα, όπως τον φώναζε η μικρή Eleven. Να έχει το 515, Pop Television 515 και αυτός από την ίδια σειρά με την Nancy. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο ποπάκι και αυτός. Γενικά, εντάξει, αργά γρήγορα κόλλησα και εγώ με το Stranger Things, οπότε θέλω να μαζέψω όλα τα ποπάκια του Stranger Things. Συνεχίζουμε πάλι με Stranger Things, εννοείται. Τι λες τώρα, εντάξει, είναι ο Dustin και το ποπάκι του είναι πανέμορφο. Τι λες τώρα, είναι γαμάτος. Αυτό είναι το Pop Television νούμερο 424. Αυτός είναι από την πρώτη σειρά του, από την πρώτη σειρά Pop Stranger Things που βγήκε μάλλον. Εντάξει. Κοιτάξτε εδώ, η πρώτη σειρά βγήκε και μεγάλη, είχε και αρκετούς, είχε και τους βασικούς πρωταγωνιστές, τα πιτσιρίκια, τον Demogorgon, την Barb, την Joyce. Εντάξει, και μετά βγήκε αυτή η λογικά. Άρα το ποπάκι του είναι πανέμορφο. Εντάξει, λοιπόν, ανυπομονώ να τα ανοίξω. Πάω να τα ανοίξω μια όλα στα γρήγορα, να τα δούμε λίγο καλύτερα και τη δουλειά τους και τη λεπτομέρειά τους. Τα ανοίξαμε λοιπόν και να πω ότι η Funko συνεχίζει να με εκπλήσει, γιατί το συγκεκριμένο ποπάκι, εντάξει, έκραζα που έκραζα τα pork, αλλά όχι σε τέτοια φάση το να σφάξω ένα pork. Εδώ παίζει να ξεχάστηκε να προσθεθεί κόλλα.
Γιατί δεν φαίνεται σαν να έχει σπάσει κάτι, και τώρα δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται μέσα, κατά πόσο μπορείτε να το δείτε. Αλλά φαίνεται σαν να μην έχει προστιθεί καθόλου κόλλα. Απλά να το βάλαν έτσι και να μπει και μέσα. Γιατί ούτε ένα γυαλίζει φαίνεται εδώ πέρα, ούτε κάποιο κομμάτι κόλλα. Λογικά ξεχάστηκε να μπει κόλλα εδώ πέρα και το βάλαν κατευθείαν έτσι μέσα στο κουτί. Παρ' όλα αυτά είναι το chase, να θα έχουμε ένα κεφάλι και ένα σώμα από το pork. Κάπως έτσι είναι ένα, για το λόγο του αληθής, κάπως έτσι είναι τα κεφάλια γενικά από μέσα. Έχουν ένα πάνω κομμάτι στη σούστα και ένα κάτω. Γενικά η σούστα και σε άλλα κεφάλια μπορείτε να την ξεβιδώσετε, αν είναι λίγο στραβιά, είναι πολύ πάνω το κεφάλι, και να την κατεβάσετε λίγο πιο μέσα. Διαφορετικά, ας τον φτιάξουμε τώρα λίγο να το δούμε. Είναι κάπως έτσι αυτό το pop. Οι διαφορές είναι ότι έχει ανοιχτό στόμα και λίγο διαφορά εδώ στο κεφάλι το chase από το κανονικό. Κάτσε, μας φύγει το κεφάλι. Έχουμε και τέτοιο θέμα. Εντάξει, η φάγκο συνεχίζει να μας εκπλήσει. Δεν φαίνεται καθαρά ότι δεν είναι από κάποιο σπάσιμο είτε χτύπημα. Είναι θέμα εργοστασίου. Δεν έπεσε αυτοκόλλητο πάνω. Εντάξει, πάρα πολύ ομορφά βγήκανε τα pork. Άμα δεν τα έκραζα συνέχεια, σφάξτε και σκοτώστε τα πόρνα. Αυτό ήρθε αποκεφαλισμένο. Πάμε στην επόμενη, στη Ντενέρις, η οποία είναι πανέμορφη. Εντάξει, ο δράκος που έχει τον ντύσιμο τη εκείνη από την πρώτη περίοδο είναι. Εντάξει, είναι και το παλιό ποπάκι, το πρώτο ποπάκι της Καλύση που έχει βγει. Είναι πανέμορφη. Και στο μαλλί της πάρα πολύ καλή δουλειά. Και στη φορεσιά της, τέλος πάντων. Κοιτάξτε εδώ, δουλειά πάρα πολύ όμορφη. Εδώ με την πρώτη φορεσιά της, όπως είπαμε, από την πρώτη σεζόν. Έχουμε εδώ και πίσω το μαλλί της πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια, όπως ακριβώς ήταν. Και εδώ πίσω, έτσι όπως πιάνονταν στη μέση, και αυτές εδώ οι λεπτομέρειες. Πάρα πολύ όμορφο ποπάκι. Κάνει λίγο εντύπωση ότι είναι ένα γυναικείο pop το οποίο δεν έχει βάση. Αλλά εντάξει, λογικά τότε δεν βάζανε ή... θα δούμε. Γιατί έχει πολύ μικρά πόδια και πόσο θα στηριχτεί θα φανεί. Πάμε δίπλα στην Άνση, η οποία έχει πιο μεγάλα πόδια, αλλά έχει και βάση λόγω του ότι είναι γυναικείο pop. Εντάξει, πανέμορφη, μοιάζει πάρα πολύ. Ειδικά στο μαλλί της, αυτές οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν στο κεφάλι εδώ με το μαλλί είναι κορυφή. Εντάξει εδώ. Τι λες τώρα, γενικά όπως είναι η κοτσίδα της, το ντύσιμό της, την κάνανε ακριβώς. Και από τα πιο καινούργια ποπάκια με πιο διαφορετικό στήσιμο που έχουν ανάλογη κλίμακα, όπως είναι ας πούμε και στην ταινία, κάπως έτσι και τα ποπάκια, όχι με το κλασικό σώμα. Το μαλλί της πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραία δουλειά στο μαλλί της. Το μαλλί της πέτυχε ακριβώς όπως ήταν συνάντηση στο μαλλί. Τι λες τώρα, και στο πιστόλι έχουμε εδώ λίγο μικρολεπτομέρεια, μικροδουλειά. Εντάξει. Πάρα πολύ όμορφη. Και στο τζάκι της, αυτά που φορούσε στα χέρια της εκεί, τους επιδέσμους. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Αλλά το μαλλί της, εξακολουθώ να λέω ότι το μαλλί της νομίζω είναι το κορυφαίο κομμάτι από αυτό το pop. Η κοτσίδα όπως είναι πίσω, το πιάσιμό της και αυτές εδώ οι μικρές λεπτομέρειες που είχε. Εντάξει, οι αφέλειες ας πούμε που τις άφηνε έτσι, πώς να τις πούμε, κάπως έτσι νομίζω. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και αυτή. Εδώ δεν έχουμε πρόβλημα με το κεφάλι, αυτή μπορεί να κάτσει κανονικά νομίζω. Λοιπόν, πάμε στον Brenner, ο οποίος Brenner, εντάξει, έχει και αυτός σε αυτή την σκεπτική στάση όσο έβλεπε την Eleven που καθόταν και το σκέφτονταν. Εντάξει, το ποπάκι του πάρα πολύ όμορφο, από τα πιο νέα από που ξεκίνησαν να σχεδιάζουν και τα πρόσωπά τους να βάζουν έτσι ρητίδες ή διάφορα σημάδια και με πάρα πολύ γαμάτο μαλλί. Εντάξει, εδώ μαλλί, πόσο καλά το πέτυχαν, γιατί όντως είχε έτσι αρκετά φούντο το μαλλί πεταγμένο και εδώ έχει μια καλή απόσταση το μαλλί από το κεφάλι. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Μ' αρέσει αυτή η κίνηση που το έχουν δώσει. Πιο μέσα φαίνεται και η γραβάτα με το κοστούμι του και το πουκάμισο. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός, και αυτός με πάρα πολύ γαμάτη λεπτομέρεια. Εντάξει. Και από πίσω όπως ήταν το τσακάκι του. Ωραίος, ωραίος. Ακόμα και στο παντελόνι έχει την τσάκα. Τι λες τώρα. Πάρα πολύ ωραίος και τα παπούτσια του είναι πιο γυαλιστερά, σαν λουστρίνια. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και αυτός. Και για το τέλος ο Dustin, το οποίο φαίνεται ότι είναι το πιο γαμάτο, ο οποίος Dustin μάλλον φαίνεται ότι είναι το πιο γαμάτο κομμάτι αιώνων της σειράς, μην πω. Εδώ έχουμε, εντάξει, πάρα πολύ ωραίο καπέλο, η μπλούζα, αυτό που κρατάει, η πηξίδα μάλλον που κρατάει. Εδώ είναι εκεί που βγήκανε για ψάξιμο, που ψάχαν να βρουν την πύλη. Ακόμα και η μικρή λεπτομέρεια της πηξίδας, πέρα από αυτό που γράφει στην μπλούζα που φορούσε, ακόμα και η μικρή λεπτομέρεια της πηξίδας, η οποία δεν ξέρω κατά πόσο θα φανεί, εντάξει, φαίνεται, είναι γαμάτη. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίος. Και έχουμε διαφορά στο παντελόνι. Το παντελόνι του είναι λίγο πιο κοτλέ. Ας πούμε το τζάκι του πάνω εδώ φαίνεται αυτά που είχε τα τετραγωνάκια, τα κουμπιά του, η μπλούζα. Μ' αρέσει που ξεκίνησε η Φάγκο να κάνει και αυτές τις διαφορές και καλά στο ύφασμα, όπως είναι το παντελόνι έτσι με γραμμές, όπως ήταν τα κοτλέ.
Κοιτάξτε εδώ, νομίζω φαίνονται οι γραμμές. Και στο καπέλο του επίσης πολύ καλή δουλειά. Και ένα φωτοτσαλάκο εδώ στο κέντρο, όπως έχουν συνήθως αυτά τα καπέλα. Πίσω έχουμε αυτό το υλικό όπως ήταν, σαν έτσι λίγο πιο με τρύπες ας πούμε κάπως. Και εδώ πίσω ακόμα και το πιάσιμο. Τώρα παίζει να είναι και αυτά ακριβώς οι γραμμές, οι τρύπες, δεν νομίζω. Εντάξει, και στο μαλλί του πάρα πολύ γαμάτη δουλειά. Στη τσάντα του, ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος αυτή η τσάντα που μόνο τρόφιμα είχε μέσα, μονίμως τρόφιμα έπαιρνε αυτός. Πάρα πολύ γαμάτο που πάει και αυτός. Ίσως το πιο όμορφο της σειράς. Πάρα πολύ ωραίος. Αυτά ήταν παιδάκια μου. Εντάξει, όπως είπα, μια προσφορά η οποία σύμφερε αρκετά, γιατί όλα τα ποπάκια βγήκαν 10 ευρώ και το Chase επίσης βγήκε 10 ευρώ. Θα πούμε ότι μας ήρθε στην πόρτα μας χωρίς μεταφορικά, οπότε ακριβώς 10 ευρώ το κομμάτι. Όλα αυτά τα 5-50 ευρώ στο σύνολο. Αυτά νομίζω, παιδάκια μου. Να σας ευχηθώ καλές αγορές σήμερα όσοι δεν προλάβατε να κάνετε τις αγορές σας ήδη για Black Friday. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, τα talk show που έχουμε κάθε Τετάρτη μετά τις 11 που έχουμε διάφορες geek συζητήσεις, τα gaming studies κάθε Κυριακή μετά τις 10 συνήθως παίζουμε κάποιο παιχνίδι και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.